Πόνος και αδυναμία κίνησης εξαιτίας ενός προβλήματος στο ισχύο ή στο γόνατο. Η τεχνολογία δίνει σήμερα λύσεις. Ποιες είναι αυτές? Σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους. Πρόκειται βεβαίως για βλάβες στο ισχύο αλλά και στο γόνατο και το πώς ακριβώς μπορεί να αποκατασταθεί μια τέτοια βλάβη. Ολική αρθροπλαστική γόνατος, ολική αρθροπλαστική ισχύου. Δύο περιπτώσεις οι οποίες γίνονται όλο ένα και πιο συχνές, είτε γιατί κάνουν κάποια αθλητική δραστηριότητα, είτε επειδή οφείλεται σε κάποιους επίκτητους παράγοντες, πάντως μας ταλαιπωρούν και χάνουμε ποιότητα ζωής. Εδώ λοιπόν η ιατρική τεχνολογία έρχεται να δώσει λύσεις. Ποιες είναι αυτές, θα συζητήσουμε με τον γιατρό μας, τον ορθοπαιδικό χειρουργό, κύριο Ευάγγελο Γιώγα. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ, κύριε Μουτσό. Λοιπόν, ακούμε πολλά για το ισχύο, ακούμε πολλά για το γόνατο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν και χάνουν χρόνια από τη ζωή τους, γιατί λένε ότι περιμένουν να περάσει ο καιρός, να φτάσουν τα 60-65 χρόνια και πλέον να υποβληθούν σε μια ολική αρθροπλαστική είτε γόνατος είτε ισχύου. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό δεν ισχύει πλέον. Ήταν μια τακτική στα παλιότερα χρόνια, αλλά σήμερα με τις εξελίξεις στην τεχνολογία που έχουμε και με την διαφοροποίηση και την ομοιογένεια των ασθενών όσον αφορά το κομμάτι της ηλικίας και το πότε θα ξεκινήσει ένας ασθενής να έχει μια αρθρίτιδα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή η έννοια του πρέπει να περιμένω τα 65 μου. Η ποιότητα ζωής δεν μπορεί να περιμένει. Άρα λοιπόν έχουμε εκείνα τα μέσα που μας δικαιολογούν μια επέμβαση σε μικρή ή σε μια νεαρή ηλικία. Φυσικά. Έχουμε και την τεχνολογία και την εμπειρία και τη γνώση πλέον για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις από τα 30-35 όταν κριθεί από το γιατρό ότι είναι απαραίτητη αυτή η επέμβαση. Πάμε λίγο να δούμε όμως για ποιο λόγο μπορεί να χρειαστεί κανείς να κάνει μια ολική αρθροπλαστική ισχύου ή γόνατος και να εξηγήσουμε λίγο τι είναι η αρθρίτιδα, πώς ακριβώς προκαλείται και τι προσβάλλει. Η αρθρίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος των αρθρώσεων, η οποία εξελίσσεται βραδέως, καταστρέφει το χόνδρο και παραμορφώνει την άρθρωση. Το βασικό σύμπτωμα για τον ασθενή είναι ο πόνος. Ο ασθενής συνήθως υποφέρει από τον πόνο και αυτό θα είναι και ο λόγος που θα πάει, θα επισκεφτεί, θα αναζητήσει βοήθεια στον γιατρό του. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα περιορισμό στην κίνηση. Οι ασθενείς αυτοί δυσκολεύονται να περπατήσουν, να ανεβούν τα σκαλοπάτια, να σηκωθούν από την καθιστική θέση, ακόμα και να μπορέσουν να αντιθούν, να βάλουν τις κάλτσες τους. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε ένα έλλειμμα στη λειτουργία του ασθενούς. Έχουμε μία έκπτωση στην ποιότητα ζωής. Εκτός όμως από την αρθρίτιδα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα όπως για παράδειγμα ένα ατύχημα ή και μια επίκτητη κατάσταση ακόμη και από την γέννα. Φυσικά υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις που ξεκινάνε από πολύ μικρές ηλικίες. Υπάρχουν τραυματισμοί οι οποίοι έχουν σχέση με την αλλαγή του τρόπου ζωής και με τραυματισμούς σε αθλητικές δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο η εκφυλιστική αρθρίτιδα. Γι' αυτό άλλωστε και βλέπουμε αρθρίτιδες σε ασθενείς μικρών ηλικιών. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια μεγάλη γκάμα περιπτώσεων που οφείλονται σε διαφορετικές βλάβες και σε διαφορετικούς παράγοντες, εκεί ο παράγοντας εξατομίκευση πόσο σημαντικός είναι για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα λειτουργικό και βέβαια με βάθος ζωής? Πολύ σωστό. Οι ασθενείς που πάσουν από αρθρίτιδα έχουν μια μεγάλη ηλικιακή γκάμα. Αυτό όμως έχει να κάνει και με το ποιες είναι οι απαιτήσεις τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας ασθενής 35-40 ετών που κάνει σκι και που θέλει να συνεχίσει να κάνει σκι έχει υψηλότερες απαιτήσεις από έναν ασθενή 85 ετών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Θα πρέπει να δούμε ποιον έχουμε απέναντί μας, ποιο είναι το προφίλ του, ποιες είναι οι δραστηριότητες του, ποιες είναι οι απαιτήσεις του και βέβαια ποιες είναι οι προσδοκίες του. Και αν μπορούμε να τις συναντήσουμε, αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε σε αυτές τις προσδοκίες. Αυτό γέννησε τη φιλοσοφία της εξατομικευμένης αντιμετώπισης της αρθρίτιδας, είτε στο ισχύο είτε στο γόνατο. Όταν μιλάμε για εξατομίκευση όμως, το μυαλό μας λίγο πηγαίνει ότι ενδεχομένως να μας φτιάξουν κάποιο καλούπι στα δικά μας τα μέτρα, ώστε να το τοποθετήσουμε είτε στο γόνατο είτε στο ισχύο. Μιλάμε όντως για μια τέτοια εξατομίκευση ή κάτι κοντινό στην εξατομικευμένη αρθροπλαστική? Η εξατομίκευση δεν αφορά μόνο το κομμάτι του υλικού.
Mm-hmm. Αφορά τη συνολική αντιμετώπιση του ασθενούς. Και πώς θα τον αντιμετωπίσεις πριν, όταν θα το συναντήσεις, όταν θα γνωρίσεις τον ασθενή και θα ακούσεις το πρόβλημά του. Τι θα κάνεις στη διάρκεια του χειρουργείου, αν θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις έναν εξατομικευμένο οδηγό ή μια εξατομικευμένη πρόθεση και ποιο θα είναι το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης του ασθενούς μετά το χειρουργείο. Οπότε η εξατομίκευση είναι κάτι πιο γενικό, είναι συνολικό στην προσέγγιση της αρθροπλαστικής. Δεν αφορά λοιπόν μόνο την πρόθεση, okay, αλλά είναι όλα τα στάδια μέχρι να φτάσει ο ασθενής ξανά να περπατήσει. Βεβαίως. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που τη συναντάμε, ούτε την ακούμε. Δώστε μας λίγο έναν ορισμό του τι κάνουμε όταν πρόκειται για μια ολική αρθροπλαστική ισχύου. Στην αρθροπλαστική του ισχύου αντικαθιστούμε τα φθαρμένα τμήματα της άρθρωσης από δύο μεταλλικά συνήθως τμήματα. Ένα θα μπει στη λεκάνη, στην κοτήλη, και ένα θα μπει στο μυρίο. Ανάμεσα σε αυτές τις μεταλλικές επιφάνειες έχουμε κάποια άλλα υλικά που μας βοηθούν να μην έχουμε τόσο έντονη τριβή για να μην χαλάσει τη λίπανση τους. Ακριβώς, για να έχουμε καλύτερη λίπανση. Το οποίο μπορεί να είναι είτε πολυεθυλένιο, πλαστικό, είτε μπορεί να είναι κεραμικά, ανάλογα με την ηλικία και το προφίλ του κάθε ασθενούς. Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια σωστή θέση, γιατί η άρθρωση θα σταθεροποιηθεί από τους συνδέσμους που έχουμε και θα κινηθεί από το μυϊκό δίκτυο που έχουμε. Δεν θα κινηθεί αυτόματα μόνη της από τα μέταλλα. Άρα δεν φτάνει να το πούμε έτσι μόνο ο βραχίωνας. Πρέπει και το υπόλοιπο μυϊκό σύστημα να υποστηρίξει την άρθρωση, ώστε να υπάρξει κινητικότητα και άμεση. Γι' αυτό έχει και τεράστια σημασία η θέση που θα μπουν. Η ακριβής εκτέλεση της ολικής αρθροπλαστικής. Το πού θα βάλω την πρόθεση, ποιες θα είναι οι γωνίες μου, έτσι ώστε να έχω τους μυϊκούς ιστούς στη σωστή τάση. Ήθεστε να ακούμε πολύ συχνά όμως αρκετούς ανθρώπους μας να ταλαιπωρούνται είτε από πρόβλημα στο ισχύο είτε από το γόνατο και χαρακτηρίζεται από ο συναδέλφος σας ως το χειρουργείο του αιώνα. Είναι το χειρουργείο του περασμένου αιώνα. Και αυτό γιατί καλύπτει αυτά που χρειάζεται ένα χειρουργείο για να πεις ότι είναι πετυχημένο. Ήταν αποτελεσματικό και είχε μεγάλη διάρκεια. Έπαιρνε σε έναν ασθενή ο οποίος πονούσε, δεν μπορούσε να περπατήσει, χρειαζόταν υποστήριξη, δεν μπορούσε να δουλέψει, να κάνει το αγαπημένο του χόμπι. Και ο ασθενής αυτός μετά πετύχαινε αυτό που ήθελε, ανώδυνα και με μία επιβίωση πολλών ετών. Και εδώ ακριβώς έρχεται ο παράγοντας ηλικίας. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που έρχονται σε εσάς ή γενικότερα στον απευθύνονται σε ένα ορθοπαιδικό, ποιος είναι? Κοιτάξτε, αυτό που έχει φανεί στα τελευταία 20 χρόνια είναι ότι έχει μειωθεί πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που έχουν πρόβλημα με την αρθρίτιδα. Αυτό που ξέρουμε στατιστικά είναι ότι ένα στους 4 ενήλικες πάσχει από αρθρίτιδα. Μετά τα 60, ένα στους 2 πάσχει από αρθρίτιδα. Τόσο μεγάλη διαφορά. Βεβαίως. Πού οφείλεται αυτό, γιατρέ? Υπάρχει μια φυσιολογική φθορά ούτως ή άλλως σε όλους μας όσο περνάει το διάστημα. Το θέμα είναι ότι το 40% αυτών των ασθενών θα χρειαστούν χειρουργική αντιμετώπιση. Άρα οι αριθμοί που μιλάμε είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και αν ακολουθήσουμε λίγο τα μοντέλα πρόβλεψης, ξέρουμε ότι από το 2005 προβλέπαμε μια αυξητική τάση στις ολικές αρθροπλαστικές. Στο ισχύο περιμένουμε γύρω στο 250 με 270% μέχρι το 2030. Τα στοιχεία μέχρι σήμερα μας το επιβεβαιώνουν αυτό και βλέπουμε ότι αυτή η αυξητική τάση θα συνεχίσει και στα επόμενα 20 χρόνια. Τολμάνε όμως οι ασθενείς μικρότερης ηλικίας να υποστούν, να υποβληθούν σε μια τέτοια αρθροπλαστική ισχύου γόνατος, έχοντας στο μυαλό τους ότι, ξέρεις, έχω να κάνω με ένα σημείο που εάν και εφόσον η επέμβαση δεν πετύχει, μπορεί να μου δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι τελικά πάω να λύσω στην αρχή. Η εμπειρία μου λέει ότι οι νέοι ασθενείς είναι πιο αποφασιστικοί σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όσο πιο νέος είσαι, σημαίνει τόσο πιο δραστήριος, δουλεύεις, έχεις υποχρεώσεις και έχεις και χόμπι. Πράγμα που σημαίνει ότι αν χάσεις την ποιότητα ζωής σου, ψάχνεις να βρεις τον τρόπο που θα την κάνεις. Από εκεί και πέρα η αναζήτηση πάντα έχει να κάνει με το σε ποιον θα απευθυνθείς και ποιες θα είναι οι επιλογές χειρουργικά. Τώρα, όταν κάνουμε λοιπόν μια ολική αρθροπλαστική ισχύου, οι βασικοί στόχοι είναι ποιοι, να τους πούμε έτσι, να τους εξειδικεύσουμε λίγο. Οι βασικοί στόχοι στην ολική αρθροπλαστική, είτε είναι ισχύο, είτε είναι γόνατο, είτε είναι όμως, είναι να ανακατασκευάσουμε μία άρθρωση η οποία να είναι ανώδυνη και να κινείται σωστά, να μην έχει δυσκολίες
στη λειτουργικότητα του ασθενούς και να έχει διάρκεια, να κρατήσει πολλά χρόνια, 20, 25, 30 χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος. Ανέκαθεν αυτός ήταν ο στόχος στην ολική αρθροπλαστική. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά για να τα πετύχουμε όμως χρειαζόμαστε μια σωστή μεθοδολογία. Mm-hmm. Και το ερωτηματικό βεβαίως, το ερώτημα μάλλον που δημιουργείται είναι εάν η μεθοδολογία στα χέρια ενός έμπειρου γιατρού μπορεί να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Για να έχουμε ένα αποτέλεσμα πετυχημένο στην ολική αρθροπλαστική, δεν φτάνει μόνο ο γιατρός, δεν φτάνει μόνο το υλικό. Αυτό είναι ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων mm-hmm. και θα πρέπει να στηρίξει την επιτυχία του αποτελέσματος στις βασικές αρχές αρθροπλαστικής, όπου θα πρέπει να βάλεις το σωστό, το σύγχρονο υλικό, τη σύγχρονη πρόθεση, στην κατάλληλη θέση, με τη βοήθεια βέβαια της τεχνολογίας σήμερα, για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ήθεστε να ακούμε επίσης πολλές διαφορετικές μεθόδους προσπέλασης, δηλαδή στο να φτάσουμε από τον χειρουργό στην ίδια την αρθροπλαστική. Mm-hmm. Ακούμε για άλμες, ακούμε για άμες. Εκεί λίγο ο τηλεθεατής και ο ασθενής χάνεται. Ποια λοιπόν είναι η διαφορετικότητα αυτών των συγκεκριμένων τακτικών και αν θέλετε εσείς ποια θεωρείτε ότι μπορεί να αποδώσει τα καλύτερα για έναν ασθενή που πρέπει να σηκωθεί γρήγορα από το κρεβάτι και να περπατήσει πλέον. Μέχρι πριν 15-20 χρόνια οι προσπελάσεις ήταν πιο κλασικά, η οπίστια, η πλάγια. Πλέον τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος για τις πρόσθετες προσπελάσεις. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πρόσθετες προσπελάσεις έχουν καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα τις πρώτες 6 με 12 εβδομάδες, τον πρώτο 1,5 με 3 μήνες. Μετά από αυτό το διάστημα τα αποτελέσματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Είναι ένα σημαντικό όμως κομμάτι αυτό. Βέβαια, αυτό ακριβώς σας έλεγα. Αυτές οι πρώτες 6 εβδομάδες είναι μια περίοδος που ούτως ή άλλως ο ασθενής είναι σε μια φάση ανάρρωσης και που θέλει το καλό αποτέλεσμα για να προχωρήσει πιο πολύ, πιο γρήγορα στην αποκατάσταση. Mm-hmm. Έτσι, οπότε είναι πολύ θετικό το ότι είχε γίνει μόδα, αλλά πλέον είναι κάτι περισσότερο από μόδα το να ακολουθούμε τις πρόσθετες προσπελάσεις. Σε τι διαφέρει όμως μια πρόσθετη προσπέλαση από την οπίστια ή την πλάγια, γιατί ο καθένας μπορεί να ακούει και να σου πει, μα γιατί εγώ θέλω να κάνω την οπίστια. Πολύ ωραία. Οι καινούργιες πρόσθετες προσπελάσεις στηρίζονται σε παλιές, αλλά έχουμε κατεύθυνση στο ατραυματικό. Τι σημαίνει ατραυματικό? Μπορεί να μπω μπροστά, αλλά θα πρέπει να ψάξω να βρω ποιο είναι το διάστημα που μπορώ να φτάσω, να προσεγγίσω την άρθρωση, χωρίς να χρειαστεί να τραυματίσω τους μυς, χωρίς να χρειαστεί να κόψω ή να αποκολλήσω τους μυς, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να τους χρησιμοποιήσω αμέσως μετά το χειρουργείο, χωρίς να ρισκάρω έναν τραυματισμό σε κάποιο αγκείο ή σε κάποιο νεύρο, έτσι ώστε να είμαι ασφαλής στην προσπέλασή μου για να κάνω μια επιτυχημένη ολική αρθροπλαστική. Συνεπώς, λοιπόν, στην πρόσθετη προσπέλαση παραμερίζουμε τους μυς και δεν τους κόβουμε. Εγώ χρησιμοποιώ την άλμης σε ύπτια θέση. Η λογική της άλμης είναι να παρεκτοπίσεις κάποιες μυϊκές ομάδες και να έχεις μετά εύκολη πρόσβαση στο ισχύο. Η λογική της είναι αυτή ακριβώς. Ατραυματικά. Δεν τραυματίζω μυς, δεν τραυματίζω αγκία, δεν τραυματίζω νεύρα, δεν χρειάζομαι εξειδικευμένο υλικό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ανεβαίνει το κόστος ενός τέτοιου χειρουργείου. Ναι. Έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί και κεντρικά και περιφερικά. Μπορώ να κάνω σύνθετα χειρουργία, όχι μόνο μία primary ολική αρθροπλαστική, αλλά και πιο σύνθετα χειρουργία μέσα από... Δώστε μας ένα παράδειγμα λίγο να το καταλάβουμε. Μία αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ή ένα περιπροθετικό κάταγμα της ολικής αρθροπλαστικής. Πράγμα που σημαίνει ότι έχω μία προσπέλαση η οποία μπορώ να τη χρησιμοποιήσω όπως θέλω και είναι απόλυτα ασφαλής, μειώνοντας τον κίνδυνο εξαρθρήματος, μειώνοντας τον κίνδυνο αγκιακής ή νευρικής βλάβης και έχοντας μία προσπέλαση από την οποία θα μπορέσει ο ασθενής να σηκωθεί, να χρησιμοποιήσει το πόδι του άμεσα μετά το χειρουργείο και να σηκωθεί λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και μία νοσηλεία, μία-δύο μέρες είναι αρκετές. Πείτε μου σας παρακαλώ κάτι. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία ολική αρθροπλαστική ισχύου με τη μέθοδο άλμης, ποιος είναι? Γιατί θέλω να καταλάβω εάν μπορεί να επηρεάσει ασθενείς, όπως για παράδειγμα καρδιοπαθείς ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν πρόβλημα ή κίνδυνο εμβολής.
από την μεγάλη αυτή διάρκεια της επέμβασης. Ο χρόνος είναι συνήθως μία με μία μισή ώρα. Ανάλογα βέβαια με την ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενούς. Ο χρόνος λοιπόν είναι μικρός, δεν πιέζουμε αγγεία, πράγμα που σημαίνει ότι γλιτώνουμε όλους αυτούς τους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να είναι καταστροφικές. Ναι. Όταν έχουμε λοιπόν έναν ασθενή, ο οποίος θα υποβληθεί στην επέμβαση αυτή, την άλμες, προσπέλαση, πρόστια ακριβώς, πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει ατραυματικό, γιατί το τραυματικό λίγο το έχουμε χωρίς αίμα, αλλά εδώ έχει μία άλλη έννοια. Έχει και τις δύο έννοιες. Το χωρίς αίμα, ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που δεν θα κάνεις μία προσπέλαση μέσα από μεγάλες μυϊκές ομάδες, από τη στιγμή που δεν θα κόψεις ιστούς, ο ασθενής δεν θα έχει απώλειες αίματος. Το ατραυματικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακολουθώ παράθυρα, ακολουθώ διαστήματα, τα οποία υπάρχουν φυσιολογικά στην ανατομία του ασθενούς, αλλά δεν δημιουργώ εγώ μια καινούρια τομή, ένα καινούριο χώρο και εκμεταλλεύω αυτή την ανατομία για να μπορέσω να έχω την πρόσβαση εκεί που πρέπει να κάνω την ολική μου αρθροπλαστική. Άρα δεν ζορίζω, δεν ταλαιπωρώ τις μυϊκές ομάδες που θα τις χρειαστώ άμεσα μετά το χειρουργείο. Όλα αυτά όμως αποτελούν εξελίξεις στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Πάμε λοιπόν να τα δούμε έτσι περιληπτικά, ανώδυνα, πολύ σημαντικό. Ο πόνος είναι η αιτία που έρχεται ο ασθενής και είναι ο μεγάλος φόβος του ασθενούς για αυτό το χειρουργείο. Οπότε ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να δουλέψουμε. Το ανώδυνο έχει να κάνει και με τα φάρμακα που θα χρειαστεί να πάρει ο ασθενής, αλλά πιο πολύ. Μετεχειρητικά. Ακριβώς. Αλλά πιο πολύ με την προσπέλαση που θα κάνεις. Όσο λιγότερο ιστό τραυματίσεις, τόσο λιγότερο θα πονάει ο ασθενής. Όσο πιο γρήγορα κινητοποιήσεις ένα ασθενή, τόσο λιγότερο θα πονέσει ο ασθενής. Οπότε είναι πραγματικά μια επιτυχία το ανώδυνο στην ολική αρθροπλαστική. Όταν λέμε μικρή τομή στο σημείο γιού που θα γίνει η προσπέλαση, τι εννοούμε σε σχέση με άλλες τομές αντίστοιχης επέμβασης? Η τομή στην άλμης για μια primary ολική, μια πρωτογενή ολική αρθροπλαστική είναι 7-8 εκατοστά. Δεν χρειαζόμαστε μεγαλύτερο χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το χειρουργείο. Δεν μετράει η τομή. Δηλαδή μπορεί σε κάποιο περιστατικό να κάνω 10 ή 12 εκατοστά. Mm-hmm. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μην τραυματίσω αυτό που υπάρχει κάτω από το δέρμα. Να μην τραυματίσω Το λειτουργικό κομμάτι. Να μην τραυματίσω τους μυς. Γιατί αυτοί είναι που θα κινητοποιήσουν. Οπότε αν έχω ένα ασθενή, ο οποίος έχει παραπάνω κιλά, έτσι, ενδεχομένως το μυ μου να μην είναι 7 εκατοστά, αλλά να είναι 10 εκατοστά. Αυτό όμως είναι προς όφελός του, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα τραυματίσω το μυϊκό του δίκτυο. Ενδείκνυται αυτή η μέθοδος, η άλμης που αναφέρατε, για άτομα παχύσαρκα? Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά μιλώντας σε αυτό το κομμάτι, θα ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό που είπαμε από την αρχή, στην εξατομίκευση. Mm-hmm. Θα πρέπει να δεις τον ασθενή, θα πρέπει να δεις τι κίνηση έχει και θα πρέπει από εκεί να αποφασίσεις ποια είναι η κατάλληλη προσπέλαση για τον κάθε ασθενή. Εγώ αυτό μπορώ αλλά να δεν είναι κανόνας, δεν είναι απαραίτητος κανόνας ότι χρησιμοποιούμε αυτό και τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Ένας χειρουργός ολικών αρθροπλαστικών δεν μπορεί να στηριχθεί σε μια προσπέλαση. Mm-hmm. Θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον δύο προσπελάσεις. Γιατί όλοι οι ασθενείς δεν είναι υποψήφοι για την ίδια προσπέλαση. Πολύ σημαντικό. Εγώ μπορώ να σας πω ότι το 95% των ασθενών μου θα υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική με άλμης. Αλλά υπάρχει ένα 5% που μπορεί να έχει ένα προηγούμενο τραυματισμό, να έχει μια ιδιαίτερη ανατομία, μια κληρονομική ζημία, έτσι, η οποία δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την προσπέλαση. Δεν είναι μονόδρομος, προφανώς όχι. Μάλιστα. Ταχεία λοιπόν κινητοποίηση και ελάχιστος χρόνος νοσηλείας, αυτά νομίζω ότι πηγαίνουν μαζί, προκειμένου κάποιος να βγει και από το νοσοκομείο, αλλά να περπατήσει και γρήγορα. Έτσι. Ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος είναι ο ασθενής να είναι αυτόνομος σε ελάχιστες ώρες μετά το χειρουργείο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα σηκωθεί, θα περπατήσει, θα μπορέσει να κινητοποιηθεί με κάποια υποστήριξη βέβαια, για να μπορέσει να γυρίσει σε μία-δύο μέρες να πάει σπίτι του και από εκεί πέρα να ακολουθήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Και βέβαια η τεχνολογία αλλά και οι σύγχρονες υποθέσεις σε συνδυασμό με την ρομποτική χειρουργική μπορούν να δώσουν ένα
να το πω έτσι, 99,9% επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ένα εξαιρετικά επιτυχημένο. Έχουμε ένα χειρουργείο το οποίο, όπως είπατε πριν, ήταν το χειρουργείο του αιώνα, το οποίο το αναβαθμίζουμε ακόμα περισσότερο. Η τεχνολογία έχει μπει στο χώρο της ορθοπαιδικής και μας βοηθάει σε πολλά πράγματα. Ένα από τα πράγματα είναι ο σχεδιασμός και το πού θα βάλουμε τα υλικά, γιατί όπως είπαμε πριν, έχει τεράστια σημασία η ακριβής τοποθέτηση των υλικών σε επίπεδο χιλιοστού και μοίρας. Και το άλλο κομμάτι που μας έχει βοηθήσει η τεχνολογία είναι στη δημιουργία σύγχρονων προθέσεων. Για να επιτύχουμε όμως μια ακριβή τοποθέτηση του προϊόντος ή της πρόθεσης, να το πούμε έτσι, πρέπει να έχουμε κάνει ένα καλό σχεδιασμό. Και ακριβώς. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Τι προηγείται σε μια τέτοια ολική αρθροπλαστική ισχύου για ένα ασθενή σας? Τι πρέπει να γίνει? Αυτό που εφαρμόζουμε εμείς στην πρώτη ορθοπαιδική κλινική του Διαβαλκανικού είναι ένα digital planning, ένα ψηφιακό σχεδιασμό. Ο ασθενής λοιπόν θα τον δούμε περίπου 2 εβδομάδες πριν από το χειρουργείο, θα του κάνουμε τις απαραίτητες ακτινογραφίες. Ας πούμε αυτό εδώ τώρα που βλέπουμε ένας αντίστοιχος ψηφιακός σχεδιασμός ασθενούς. Είναι το λογισμικό που χρησιμοποιούμε για τον ψηφιακό σχεδιασμό. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τις ακτινογραφίες του ασθενούς και από εκεί πέρα ελέγχουμε τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενός. Μάλιστα. Αυτό γίνεται από τις δύο πλευρές ή μόνο από τη μία πλευρά? Δηλαδή και στα δύο ισχύα, για να δείτε την ολική εικόνα της κίνησης ή μόνο από το ένα ισχύο? Πολλές φορές χρησιμοποιούμε το υγιές ισχύο ως μέτρο σύγκρισης. Όμως έχουμε ασθενείς, ναι, όπου μπορεί να έχουν κατεστραμμένα και τα δύο ισχύα. Μάλιστα. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ξέρουμε, υπάρχουν οδηγά σημεία, τα οποία ξέρουμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να κάνουμε το σωστό προεγχειρητικό σχεδιασμό. Αυτό, λοιπόν, που βλέπουμε εδώ είναι ένας προεγχειρητικός σχεδιασμός και βλέπω, μάλιστα, ότι έχετε βάλει στη δεξιά πλευρά, στο δεξί ισχύο, έχετε ήδη τοποθετήσει την κοτήλη, σωστά? Έχετε δίκιο, είναι το αριστερό. Ναι, το αριστερό, ναι. Από την αντίθετη πλευρά, σωστά. Και έχει μπει μέσα και αυτό που ανεβαίνει πάνω τώρα είναι η κοτήλη. Και αυτό που φαίνεται στο μοιραίο είναι το μοιραίο στέλεχος. Οπότε επιλέγετε, λοιπόν, τα μεγέθη εκείνα που πρέπει επιλέγουμε, να τοποθετηθούν. Καταρχήν επιλέγουμε ποιο είναι το κατάλληλο υλικό. Mm. Γιατί δεν είναι όλα τα υλικά για όλους τους ασθενείς. Ο προχειρητικός σχεδιασμός έχει αυτό, να μην έχουμε εκπλήξεις στη διάρκεια του χειρουργείου. Οπότε όταν γνωρίζω την ιδιαιτερότητα και την ανατομία του κάθε ασθενούς, ξέρω ποια πρόθεση πρέπει να χρησιμοποιήσω, γιατί με αυτήν θα πετύχω το καλύτερο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δω πού θα πρέπει να βάλω τα υλικά, σε ποιο σημείο θα πρέπει να βάλω, πώς θα πρέπει να κόψω το κόκαλό μου, έτσι ώστε να ξαναδημιουργήσω την ιδιαίτερη ανατομία που έχει ο κάθε άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική ανατομία. Για να έχω λειτουργική ολική αρθροπλαστική, θα πρέπει να ξαναδημιουργήσω την ανατομία με την οποία ήταν πριν την αρθρίτιδα του. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει όμως ότι έχουμε μια κληρονομική πάθηση, οπότε από την αρχή ένα άτομο έχει μια βλάβη στη συγκεκριμένη άρθρωση, εμείς μπορούμε να πάμε, δηλαδή, ακόμη πιο πίσω, βήματα πίσω. Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποιες παθολογίες από τότε που γεννήθηκαν, ας πούμε, εκεί πέρα είναι πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα. Mm. Εκεί η χρήση του λογισμικού αυτού είναι ακόμη πιο απαραίτητη, γιατί δεν υπάρχουν τα βασικά ανατομικά στοιχεία. Αυτό, έτσι, λοιπόν, είναι ένας προσομοιωτής ουσιαστικά που σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Κάνω έναν εικονικό σχεδιασμό, ένα τρισδιάστατο σχεδιασμό του χειρουργείου, τον οποίο τον καταγράφω και τον οποίο τον μεταφέρω μετά στο χειρουργείο μου. Το μεταφέρω και σαν εικόνα, που είναι η εικόνα αναφοράς, αλλά και σαν πραγματοποίηση χειρουργείου. Νωρίτερα αναφερθήκατε στον ρόλο που παίζει ο ίδιος ο ασθενής, καθώς 2 εβδομάδες πριν καν υποβληθεί στην επέμβαση, γίνεται κοινωνός αυτού του εγχειρήματος. Έτσι ακριβώς. Όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα, rapid recovery ή fast track που αναφερόμαστε, έχει να κάνει με τη συνολική προσέγγιση ενός ασθενούς ο οποίος θα υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική. Αυτές οι λογικές έχουν να κάνουν με την προεγχειρητική περίοδο, την διεγχειρητική περίοδο και τη μετεγχειρητική περίοδο. Εγώ συνήθως βλέπω, λοιπόν, τους ασθενείς μου 2 εβδομάδες πριν το χειρουργείο με τον αναισθησιολόγο μου και με τον φυσικοθεραπευτή. Αφού γίνει η αξιολόγηση και η καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων,
Μετά γίνεται μια ενημέρωση στον ασθενή του τι πρόκειται να γίνει. Από τι πάσχει, τι χειρουργείο θα κάνει, ποια θα είναι η προσπέλαση, τι πρόσβαση θα έχουμε στην άρθρωση, τι υλικό θα χρησιμοποιήσουμε, τι αναισθησία θα κάνει, τι έχει να περιμένει την ώρα του χειρουργείου, τι έχει να περιμένει την πρώτη ώρα μετά το χειρουργείο, τι έχει να περιμένει την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα. Ο φυσικοθεραπευτής θα τον εκπαιδεύσει στο πώς θα πρέπει να σηκωθεί, να περπατήσει, πώς θα πρέπει να κάνει τις ασκήσεις του. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιώ τον ασθενή. Ο ασθενής δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος θα δεχθεί το θετικό κομμάτι ενός χειρουργείου. Δεν είναι λοιπόν παθητικός δέκτης απλά, συμμετέχει ενεργά. Θα πρέπει να είναι ενεργός σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να είναι ενεργός. Με αυτή τη διαδικασία που σας περιγράφω, καταπολεμώ πρώτο το φόβο, που είναι μεγάλος εχθρός για έναν ασθενή, ιδιαίτερα και μεγάλες ηλικίες, μπορεί να υποβληθεί σε ένα τέτοιο χειρουργείο. Και εκτός αυτού, βάζει τον ασθενή σε έναν ενεργό ρόλο. Γιατί ο γιατρός θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, η συμμετοχή του ασθενούς είναι απαραίτητη. Για όλα αυτά όμως, προκειμένου να πετύχουν, χρειαζόμαστε κάποια στελέχη τεχνολογικά. Δηλαδή, το μοιραίο στέλεχος το οποίο θα τοποθετηθεί στην κοτήλη, ώστε να κάνουμε την αρθροπλαστική, έχει μεγάλη σημασία να είναι σύγχρονο. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η γωνία στην οποία θα τοποθετηθεί ένα τέτοιο στέλεχος παίζει τον κυρίαρχο ρόλο για να έχουμε το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Αυτό που είπαμε και πριν είναι ότι ο κάθε ασθενής έχει την δική του ανατομία. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο μοτίβο σε όλους τους ασθενείς. Αυτό λοιπόν, και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που έχουν πολύ πιο υψηλές απαιτήσεις, μας οδήγησε να σχεδιάσουμε κάποιες καινούργιες προθέσεις. Άρα, εδώ λοιπόν τι παρακολουθούμε, γιατρέ? Εδώ παρακολουθούμε τρία ισχύα που έχουν τρεις διαφορετικές προθέσεις. Ένα που έχει βλεσό ισχύο, έναν μερευό ισχύο και ένα με ουδέτερο ισχύο, που σημαίνει ότι η γωνία του αφιένα είναι διαφορετική. Μάλιστα. Δεν μπορώ σε αυτόν τον ασθενή, σε έναν ασθενή που έχει βλεσό ισχύο, να του βάλω μια ουδέτερη γωνία. Θα πρέπει να ξανακάνω τον σχεδιασμό. Τον ψηφιακό σχεδιασμό. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν έχουν έρθει οι σύγχρονες προθέσεις, οι οποίες είναι ανατομικές. Τι σημαίνει ανατομική? Ταιριάζει πιο πολύ στην ανατομία του κάθε ασθενούς, ταιριάζει κινηματικά, είναι κινηματικά πολύ πιο κοντά στο ισχύο και έχει μπει η καινούργια φιλοσοφία του bone preservation. Το bone preservation σημαίνει διατήρηση του οστού, διατήρηση στο κόκαλο. Αυτό ξεκίνησε ιδιαίτερα στους αθλητές και νέους ασθενείς. Βέβαια η εμπειρία μας τώρα... Παράλληλα βλέπουμε και εδώ ακριβώς πώς σχεδιάζεται η τοποθέτηση. Βλέπουμε αυτού το σχεδιασμό της τοποθέτησης, βλέπουμε ποια είναι η διαφορά σε ένα βλεσό από ένα ρεβό ισχύο. Βλέπετε πώς οι γραμμές, πόσο διαφορετικές είναι μεταξύ τους, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Κάποιος ασθενής μπορεί να έχει την εικόνα αριστερά και κάποιος ασθενής μπορεί να έχει την εικόνα δεξιά. Εμείς θα πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε τη φυσιολογική ανατομία της περιοχής. Επομένως λοιπόν η διατήρηση του οστού, γιατί για αυτό τώρα αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο στέλεχος και μία πρόθεση, γιατί είναι τόσο σημαντική και πώς επιτυγχάνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία? Πολύ ωραία. Εμείς έχουμε τη χαρά και χρησιμοποιούμε σε αποκλειστικότητα στη Βόρεια Ελλάδα το Optimis της Μαθής. Είναι μία σύγχρονη πρόθεση η οποία είναι ο ορισμός του bone preservation. Τι εξασφαλίζει λοιπόν? Εξασφαλίζει αυτή η λοιπόν το να αφαιρέσω το λιγότερο δυνατόν οστό. Γιατί με ενδιαφέρει? Γιατί κρατάω φυσιολογικό οστό το οποίο θα μου στηρίξει την πρόθεση. Πολύ βασικό κομμάτι. Γιατί η πρόθεση θα στηριχτεί στο φυσιολογικό οστό. Μπορώ να αναπαράγω την φυσιολογική ανατομία. Δηλαδή, ανάλογα με το πού θα κόψω το μοιραίο μου και πού θα τοποθετήσω την πρόθεση, μπορώ να δημιουργήσω ένα βλεσό ή ένα ρεβό ισχύο ή ένα ουδέτερο ισχύο. Και άρα εδώ μπαίνει ο παράγοντας εξατομίκευση που είπαμε. Εξατομίκευση πάλι, ακριβώς αυτό το κομμάτι. Έτσι. Και το επόμενο κομμάτι είναι ότι η πρόθεση είναι πιο μικρή από τις υπόλοιπες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις έναν ασθενή 30-35 ετών, που είναι πολύ πιθανό αν θα κάνει αυτό το χειρουργείο μετά από 25-30 χρόνια να χρειαστεί να κάνει μια αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής, τότε με αυτή την τεχνική δεν θα έχουμε καταστρέψει μεγάλο κομμάτι του φυσιολογικού οστού, οπότε το δεύτερο χειρουργείο δεν θα χρειαστεί
τις πολύ μεγάλες προθέσεις της αρθροπλαστικής που χρησιμοποιούμε στις αναθεωρήσεις. Και βέβαια αυτό έχει σημασία όταν ένας ασθενής σε προχωρημένη ηλικία, ήδη κυρίως για τις γυναίκες, μπορεί να υποφέρει και από οστεοπόρωση. Ναι, το υλικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε σε ασθενείς νέους, είτε σε οστοπορωτικά οστά. Όταν έχεις ένα οστό, όταν έχεις μια πρόθεση η οποία είναι μικρότερα από ό,τι είναι οι υπόλοιπες, έχεις δύο ωφέλη. Μπορείς να μπεις από όποια προσπέλαση θες, άρα μπορείς να μπεις από μίνι προσπέλαση όπως είναι η άλμης και δεν θα ασκήσεις μεγάλα φορτία στο πορωτικό κόκαλο, ώστε να μειώσεις τον κίνδυνο ενός κατάγματος. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα για το ισχύο. Πάμε λίγο να δούμε συμπερασματικά τι είναι αυτό που κάνει μια ολική αρθροπλαστική ισχύου επιτυχημένη. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν στη σχετική κάρτα με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα ή τουλάχιστον τους στόχους που θέτουμε για μια ολική αρθροπλαστική ισχύου. Άρα, τοποθέτηση σύγχρονων ανατομικών προθέσεων, αυτό το οποίο προαναφέρατε. Αυτό για το οποίο έχουμε κάνει όλη αυτή την κουβέντα, γιατί είναι η εξέλιξη. Σε ένα πετυχημένο χειρουργείο όπως η ολική αρθροπλαστική, οι σύγχρονες προθέσεις, τα short stems, οι μικρές προθέσεις, είναι η εξέλιξη η οποία έχουμε ήδη εργασίες στα 10-15 χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι καταπληκτικές προθέσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα σε κλινικό πεδίο. Με χρήση τεχνολογίας λοιπόν για την ακριβή τοποθέτηση, αναφερθήκατε στο ψηφιακό σχεδιασμό. Άρα, πριν καν μπει ο ασθενής, περάσει την πόρτα της κλινικής, γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Έτσι, ακριβώς. Ασθενής που δεν θα πονέσει, ή τουλάχιστον θα πονέσει λιγότερο. Αυτές είναι οι αγωνίες όλων των ασθενών. Το αν θα πονέσει και αν θα χάσει αίμα. Έτσι, θα πρέπει να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι και θα πρέπει να το ακολουθήσουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί τα παλιότερα, ψυχολογία, χρόνια, τα παλιότερα χρόνια η ολική αρθροπλαστική, ιδιαίτερα του γόνατος, είχε ένα πολύ κακό όνομα γιατί ο ασθενής πονούσε. Με τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε, με την αναισθησία που θα κάνουμε, με τις περιαρθρικές εγχύσεις που θα κάνουμε, ο ασθενής δεν θα πονέσει. Οι ασθενείς θα φύγουν μετά από 1-2 μέρες χρησιμοποιώντας απλά παυσίπονα, παρακεταμόλ, δεν θα πάρουν κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν για έναν ασθενή που θέλει να επιστρέψει γρήγορα στη καθημερινότητά του και βέβαια να περπατήσει άμεσα, κάτι το οποίο νομίζω ότι ίσως είναι και αυτοσκοπός για να κάνεις μια τέτοια επέμβαση. Ναι, αυτό είναι και το πρώτο στοιχείο που ο ασθενής θα καταλάβει ότι έχει ένα πετυχημένο χειρουργείο. Το ότι θα μπορέσει να σηκωθεί την ίδια μέρα μόνος του να βαδίσει. Και αυτό είναι που θα δώσει στον ίδιο την πρωτοβουλία να μας πει την επόμενη μέρα ότι θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου. Γιατί όταν θα καταστεί αυτόνομος, δεν έχει λόγο να παραμείνει στο σπίτι. Άρα γυρίζει αυτόνομος στο σπίτι. Γυρίζει. Το ερώτημα είναι, γιατρέ, πόσο γρήγορα πλέον μετά την επέμβαση θα είναι σε θέση να κάνει δραστηριότητες που έκανε πριν. Είτε αυτό ήταν τρέξιμο, εάν και εφόσον έτρεχε πριν την επέμβαση, ή για παράδειγμα να γυμναστεί. Πολύ σωστό και είναι μια απορία όλων των ασθενών. Για να μπουν στη διαδικασία της αθλητικής δραστηριότητας θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα 3 με 6 μηνών, ανάλογα με το προφίλ, όπως είπαμε, του κάθε ασθενούς. Από εκεί και πέρα, η δραστηριότητα που μπορεί να συμμετέχει, εγώ αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι ό,τι κάναν πριν το χειρουργείο μπορεί να συνεχίσουν να το κάνουν και μετά. Μάλιστα. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος έκανε σκι πριν το χειρουργείο μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί να μάθει 70%. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι θα έχει ήδη μία πρόθεση στο ισχύο του, δηλαδή ένα ξένο σώμα. Οι προθέσεις, οι σύγχρονες, οι προσπελάσεις που κάνουμε και όλα αυτά τα πρωτόκολλα μας διασφαλίζουν το γεγονός ότι ο ασθενής μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες χωρίς να έχει αυξημένο κίνδυνο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη βασική άρθρωση, η οποία είναι σίγουρα και πιο πολύπλοκη από ότι είναι το ισχύο. Μιλάω βέβαια για την άρθρωση του γόνατος. Βέβαια. Κοιτάξτε, το γόνατο και το ισχύο δεν είναι ίδιες αρθρώσεις. Έχουν μια τελείως διαφορετική ανατομία. Το γόνατο μπορούμε να πούμε ότι είναι μια άρθρωση σαν Μεντεσές. Το ισχύο έχω μια μπάλα η οποία κινείται πολυαξονικά. Η κίνηση στο ισχύο είναι διαφορετική, η κίνηση στο γόνατο είναι διαφορετική. Η κάθε άρθρωση, η κάθε ολική αρθροπλαστική έχει τις ιδιαιτερότητες. Δεν σημαίνει ότι το γόνατο ή το ισχύο είναι λιγότερο ή περισσότερο εύκολο. Θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν ένα σοβαρό χειρουργείο, στο οποίο θα πρέπει να το εκτελέσουμε σωστά. Θα πρέπει να είναι ένα χειρουργείο ζωής.
Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να έχει χειρουργείο το οποίο θα επαναφέρει την ποιότητα ζωής του ασθενής και το οποίο θα πρέπει να έχει διάρκεια, αν είναι δυνατόν, για όλη τη ζωή του ασθενός. Άρα, είτε γόνατο είτε ίσχυο, θα πρέπει να κάνουμε focus στο να κάνουμε ένα σωστό, ένα πετυχημένο χειρουργείο. Στην αρθροπλαστική γόνατος, λοιπόν, ισχύουν και εδώ τα ίδια δεδομένα σε ό,τι αφορά το προφίλ του ασθενούς, είτε είναι για την ηλικία, είτε είναι για εκείνα τα οποία επιδιώκει ο ασθενής στην τελική ανάλυση. Ακριβώς. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια οι ολικές αρθροπλαστικές γόνατος έχουν εκτοξευτεί. Το περιμέναμε ότι θα πάνε 7 φορές πάνω από ό,τι ήταν το 2005. Επιβεβαιώνεται και μάλιστα η αυξητική ρυθμή φαίνεται ότι είναι και ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε πριν. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπούμε στην λογική της εξατομικευμένης αντιμετώπισης της αρθρίτιδας. Όπως είπαμε και πριν στο ισχύο. Εδώ πέρα έχουμε και ασθενείς όμως με πολύ μικρότερες ηλικίες σχέση με το ισχύο και αυτό έχει να κάνει με το lifestyle, με τις αθλητικές δραστηριότητες, με τους τραυματισμούς που συμβαίνουν, που είναι πιο πολλοί οι τραυματισμοί στο γόνατο σε σχέση με το. Είναι μια ευαίσθητη πάντως άρθρωση. Δεν είναι εύκολη να την αντιμετωπίσει κανείς. Όχι, δεν είναι εύκολη. Είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία της από το ισχύο και πλέον βλέπουμε ότι έχει επενδυθεί μεγάλο κομμάτι από την έρευνα πάνω στο κομμάτι του γόνατος για να δούμε ποια είναι η ανατομία του γόνατος, ποια είναι η κινηματική του γόνατος, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε τους μηχανισμούς των κακώσεων, να αντιληφθούμε με ποιον τρόπο χαλάει μια άρθρωση και πώς θα μπορέσουμε εμείς με την αρθροπλαστική να την φέρουμε όσο πιο κοντά στην προηγούμενη κατάσταση. Πόσο λοιπόν μας βοηθάει η τεχνολογία στο να εξειδικεύσουμε την επέμβαση εκείνη στο γόνατο σε έναν ασθενή ο οποίος θέλει σίγουρα γρήγορα να περπατήσει χωρίς προβλήματα πόνου, χωρίς να έχει τραυματιστεί τους υπόλοιπους μύες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εδώ ερχόμαστε να συνδέσουμε δύο μέλη, το μυρό μαζί με την κνήμη ξανά. Έτσι. Κοιτάξτε, η τεχνολογία όπως και στο ισχύο μας έχει βοηθήσει σε δύο κομμάτια. Στο ένα είναι στην τοποθέτηση των υλικών, πώς θα κάνουμε σωστή τοποθέτηση των υλικών και το δεύτερο είναι τα υλικά αυτά καθ' αυτά. Και πώς γίνεται λοιπόν, να δούμε λίγο το σχετικό βίντεο, γιατί εδώ έχει σημασία από ό,τι αντιλαμβάνουμε και το πώς ακριβώς θα ευθυγραμμίσουμε την άρθρωση του γόνατος. Αυτό είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Η ευθυγράμμιση είναι ένα σύγχρονο trend. Μέχρι πριν λίγα χρόνια. Μια τάση, λοιπόν. Μια καινούργια τάση, ακριβώς. Yeah. Μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούσαμε ότι η ευθυγράμμιση θα πρέπει να είναι η μηχανική ευθυγράμμιση. Πλέον συζητείται έντονα η κινηματική ή η restricted κινηματική, η constitutional κτλ. Έχουν βγει δηλαδή διάφορα άλλα είδη ευθυγράμμισης. Η αναπαραγωγή αυτής της τοποθέτησης των υλικών και το ποιος θα είναι ο άξονας του ποδιού ουσιαστικά μπορεί να γίνει είτε με συμβατικά μέσα, είτε μπορεί να γίνει με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Εδώ λοιπόν. Εδώ βλέπουμε τη βοήθεια της τεχνολογίας, όπου εδώ χρησιμοποιούμε τον πλοηγό. Μάλιστα. Ο πλοηγός λοιπόν αποτελείται από τα δύο στοιχεία που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι οι αισθητήρες, οι οποίοι μπαίνουν πάνω στο κόκαλο. Έχουμε μια κεντρική μονάδα. Από τους αισθητήρες παίρνουμε συνεχώς πληροφορίες, χαρτογραφούμε την άρθρωση και καταμετράμε τον άξονα του ποδιού. Αυτό γίνεται πριν ή κατά τη διάρκεια αυτό της γίνεται επέμβασης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης και το θετικό με τον πλοηγό είναι ότι παίρνουμε συνεχώς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Άρα την ώρα λοιπόν που γίνεται η επέμβαση, ο πλοηγός παραμένει στο γόνατο, στο πόδι. Ο πλοηγός, όταν θα χρειαστεί να κάνουμε τα απαραίτητα σημεία, δηλαδή πού θα κόψουμε και πού θα τοποθετήσουμε τις προθέσεις, είναι στο πόδι. Μάλιστα. Και δεν μένει προφανώς πάνω για να μην δημιουργήσουμε κάποια λανθασμένη εντύπωση. Έτσι. Αφαιρείται με το που ολοκληρωθεί η επέμβαση αυτή. Εννοείται. Μάλιστα. Τοποθετείται λοιπόν αυτός ο πλοηγός, ο οποίος μας δείχνει ακριβώς την κινητικότητα που θα αποκτήσει το πόδι, με την σωστή όμως λειτουργικότητα, έτσι. Μας δείχνει πρώτα την ανατομία. Το πώς είναι φτιαγμένο το γόνατο του κάθε ασθενούς. Και μετά μας δείχνει ποιος είναι ο άξονας του σκέλους. Και με βάση αυτά τα στοιχεία, εμείς μπορούμε
να δημιουργήσουμε ένα καινούριο γόνατο που να είναι κοντά στην ανατομία του κάθε ασθενούς. Οι ενδείξεις που δίνει αυτός ο πλοηγός, γιατρέ, είναι, να το πω, κλειδωμένες ή παρεμβαίνει ο γιατρός και μπορεί να τις τροποποιήσει? Οι ενδείξεις που μας δίνει, όπως είπαμε και πριν, σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να τις τροποποιήσουμε. Αυτό είναι το θετικό. Mm-hmm. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ενδείξεις, ώστε να κάνουμε την οστεοτομία μας, να κόψουμε το κόκαλο στη γωνία που πρέπει, στο χιλιοστό που πρέπει, γιατί μιλάμε σε επίπεδο γωνίας ή χιλιοστού. Mm-hmm. Και εφόσον ελέγξουμε και δούμε ότι αυτό δεν έχει γίνει σωστά για κάποιον λόγο, μπορούμε να το διορθώσουμε. Οπότε τελικώς πετυχαίνουμε την ακριβή τοποθέτηση των υλικών, που έχουν τεράστια σημασία για το πώς θα κινηθεί η άρθρωση μετά, πόσο ικανοποιημένος θα είναι ο ασθενής και πόσα χρόνια θα επιβιώσει αυτή η άρθρωση. Και βέβαια εδώ είναι ο σημαντικότερος ρόλος εκείνος του γιατρού, του έμπειρου γιατρού, ο οποίος πρέπει να κάνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Δεν φτάνει μόνο η τεχνολογία για να μας αποκαταστήσει μία βλάβη στο γόνατο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μουζό. Η ολική αρθροπλαστική παραμένει ένα χειρουργείο το οποίο εκτελείται από τον χειρουργό. Δεν εκτελείται ούτε από τον πλοηγό, ούτε από κανένα ρομπότ. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χειρουργός έχει κεντρικό ρόλο. Και αυτό που μετρά είναι η εκπαίδευση και η εμπειρία, όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα της ζωής. Η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο είναι συνεχές. Έτσι θα πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα ή μπροστά στις εξελίξεις, όχι ποτέ πίσω. Η εμπειρία έχει να κάνει με τους αριθμούς. Όσο περισσότερο ασχολείσαι με αυτό, τόσο περισσότερο μπορεί να αποκτάς. Παίρνουμε λοιπόν ένα προχειρητικό μοντέλο. Μάλιστα. Παίρνουμε επίσης ένα διαχειρητικό μοντέλο και βλέπουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το γόνατο. Mm-hmm. Το ερώτημα πλέον είναι τι υλικά χρησιμοποιούμε για αυτή την πρόθεση. Γιατί στο παρελθόν μαθαίνουμε από συναδέλφους σας ότι έπρεπε να περιμένουν αρκετά χρόνια οι ασθενείς να περάσουν μια δεκαετία, 20 ετία μέχρι να φτάσουν σε μια ηλικία ώστε να γίνει η επέμβαση αυτή. Mm-hmm. Τελικά, τα υλικά που μπαίνουν πλέον, οι προθέσεις καινούργιες, μπορούν να αντέξουν όλο το βάρος των ετών, αλλά και να είναι απόλυτα λειτουργικές? Πολύ, πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Με τις παλιές, με τις συμβατικές προθέσεις, να το πούμε καλύτερα, είχαμε ένα πολύ πετυχημένο χειρουργείο. Έτσι, είχαμε ένα χειρουργείο το οποίο σε ένα ποσοστό 85-90% ήταν πετυχημένο. Αλλά είχε σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών οι οποίοι δεν ήταν ευχαριστημένοι. Δεν ήταν ευχαριστημένοι επί την έννοια ότι δεν είχαν αισθανθεί ποτέ το γόνατο ότι είχε ξαναγίνει δικό τους. Αυτό προβλημάτισε. Προβλημάτισε και εμάς τους γιατρούς και τις εταιρείες. Μπήκαμε λοιπόν σε μια διαδικασία. Καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν χιλιάδες γόνατα όσον αφορά την ανατομία και όσον αφορά την κινηματική. Άρα και λοιπόν, πάνω σε αυτό εδώ δημιουργήθηκαν οι καινούργιες προθέσεις, οι ανατομικές προθέσεις, που έχουν σαν δόγμα το να προσαρμόζεται η πρόθεση στο οστό και όχι το οστό στην πρόθεση. Άρα, μάλιστα, να κόβω όσο λιγότερο mm-hmm. κόκαλο μπορώ, να ξαναδημιουργώ την ανατομία του γόνατος και από εκεί πέρα να έχω άπειρες επιλογές συνδυασμών όσον αφορά το τι υλικά θα κάνω, πώς θα θεωροποιήσω την άρθρωση, ποια mm-hmm. θα είναι η συνδυσιμότητα της πρόθεσης. Όλες αυτές οι προθέσεις έχουν δείξει ότι τα ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών έχουν ξεπεράσει το 95%. Και στα 15 χρόνια βλέπουμε ότι η επιβίωσή τους είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι ήταν οι προηγούμενες, οι συμβατικές προθέσεις. Συνεπώς, εξασφαλίζουμε μεγαλύτερο χρόνο ζωής στην πρόθεση και στο γόνατο και βέβαια την καλή και λειτουργική, την υψηλή μάλλον λειτουργικότητα της πρόθεσης αυτής στο γόνατό μας. Έναν ικανοποιημένο ασθενή, mm-hmm. να το πούμε απλά. Ο ασθενής είναι πολύ πιο ικανοποιημένος με τις καινούριες προθέσεις. Και εμείς βλέποντας το πόσο θα κρατήσουν αυτές οι προθέσεις, είμαστε ακόμη πιο ικανοποιημένοι. Μάλιστα. Κλείνοντας, γιατρέ, και την ενότητα αυτή του γόνατος, πάμε λίγο να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν, το βασικό από όλα είναι να τοποθετήσουμε τα σύγχρονα ανατομικά προθέματα. Όπως είπαμε και στο ισχύο, έχει τεράστια σημασία η πρόθεση. Σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ η τεχνολογία, να έχουμε δημιουργήσει καινούργιες, σύγχρονες, ανατομικές προθέσεις που να ταιριάζουν στην ανατομία του κάθε ασθενούς και να δημιουργούν ξανά τη σωστή κινηματική σε κάθε άρθρωση. Να περάσουμε όμως και στο κομμάτι το οποίο αφορά τον ελάχιστο πόνο, γιατί εκεί είναι το κομμάτι στο οποίο ταλαιπωρούνται και παραπονιούνται περισσότερο οι ίδιοι ασθενείς.
ελάχιστος πόνος μετά την επέμβαση. Έτσι ακριβώς. Η ολική αρθροπλαστική είχε ένα κακό όνομα του γόνατος όσον αφορά το κομμάτι του πόνου και γι' αυτό έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο πώς θα μπορέσουμε αυτή την επέμβαση να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο φιλική στους ασθενείς. Η διαχείριση λοιπόν του πόνου, όπως είπαμε και πριν, με όλα αυτά τα πρωτόκολλα, θα ξεκινήσει από την αρχή, δύο εβδομάδες πριν, όπου ο ασθενής θα ξέρει τι θα κάνει, θα ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Έχει να κάνει με το τι θα κάνουμε στη διάρκεια του χειρουργείου. Συνήθως κάνουμε περιοχή αναισθησία και κάνω και περιαρθρικές εγχύσεις, ενέσεις με ειδικά φάρμακα μέσα στο γόνατο για να σβήσω όσο γίνεται τον πόνο. Και εκτός αυτού, η δικιά μου η ομάδα δεν χρησιμοποιούμε τα τελευταία 3,5 χρόνια ίσχυμο περίδεση. Ίσχυμος ήταν ένα δέσιμο που κάναμε ψηλά στο μυριαίο για να απαγορεύσουμε την κυκλοφορία στο σκέλος. Για μικρότερη δηλαδή απώλεια αίματος. Για να μην έχει κυκλοφορία το σκέλος. Η λογική ήταν το να μην έχουμε απώλειες αίματος. Εμείς εδώ και 3,5 χρόνια έχουμε εφαρμόσει την τεχνική χωρίς ίσχυμο. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μειώσουμε πάρα πολύ το κομμάτι του πόνου. Πάρα πολύ τις απώλειες αίματος, 98% των ασθενών δεν χρειάζεται να μεταγγιστούν. Και από εκεί και πέρα, τα ωφέλη είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάποιος από τους τραυματισμούς που συνέβαινε με τον ίσχυμο, που έχει να κάνει με αγκιακές ή νευρικές βλάβες. Και το πιο σημαντικό, δεν ισχυμούν ημείς για την ώρα του χειρουργείου, για το μία-μία μισή ώρα όσο χρησιμοποιούσαμε παλιότερα τους ίσχυμους. Άρα έχω έναν ομοίο ο οποίος είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε αυτό που θα ζητήσω λίγες ώρες μετά το χειρουργείο. Στο να σηκώσει το πόδι του και το απόγευμα να περπατήσει ο ασθενής. Όταν λοιπόν θα πάμε σε έναν ασθενή ο οποίος έχει χειρουργηθεί, θα ζητήσει να μετακινηθεί. Τη στιγμή λοιπόν που θα πατήσει το γόνατο του κάτω, μέχρι τη στιγμή όμως που θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα χωρίς να έχει, να το πω έτσι, ανησυχίες για τον πόνο του, για το πώς ακριβώς θα κινηθεί, αν θα σκύψει ή αν θα τον πονέσει. Πόσος καιρός θα χρειαστεί να περάσει? Αυτό που είναι και ούτως ή άλλως ένα μεγάλο κομμάτι της κουβέντας μας έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά. Δηλαδή? Έτσι. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι στις δύο εβδομάδες έρχονται να τους δούμε και δεν χρησιμοποιούν καμία υποστήριξη. Υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να χρειαστούν 4 εβδομάδες. Από τι εξαρτάται όμως αυτό, από την προσπάθεια του ίδιου? Αυτό έχει να κάνει με το προφίλ του κάθε ασθενούς. Το προφίλ, όχι την προσπάθεια. Το προφίλ και την προσπάθεια. Μαζί λοιπόν. Έτσι, και τα δύο. Είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Είναι το ποιον έχεις απέναντί σου και πόσο διαθέσιμος είναι να βοηθήσει εσένα και τον εαυτό του. Πολύ βασικό κομμάτι. Άρα, γρήγορη αποκατάσταση και αυτονομία, αυτοεξυπηρέτηση, η οποία φαντάζομαι ότι συνοδεύεται και από κάποιον φυσιοθεραπευτή που θα τους δείξει ασκήσεις. Η αυτοεξυπηρέτηση είναι μια μεγάλη αγωνία για όλους τους ασθενείς, είτε μεγάλη είτε μικρή. Θέλουν να είναι αυτόνομοι σύντομα. Δεν θέλουν να έχουν τη βοήθεια από κανέναν και αν μπορούν να μην έχουν ούτε και κάποιο υποστηρικτικό μέσο. Αυτό θα γίνει με πρωτόκολλα αποκατάστασης. Ο ασθενής όταν φύγει μετά από μία-δύο μέρες από την κλινική, έχει ο κάθε ασθενής το δικό του πρωτόκολλο, το τι θα πρέπει να κάνει. Άλλα πράγματα, άλλη αποκατάσταση έχουν σε έναν νέο άνθρωπο, άλλο σε ένα μεσήλικα, άλλο σε ένα ηλικιωμένο. Και με τη βοήθεια συνεργατών φυσικοθεραπευτών θα πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Γιατρέ, από όλη την συζήτηση αυτή, πέρα από το τεχνικό κομμάτι, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι η εξατομίκευση στον κάθε ασθενή είναι το κυρίαρχο σημείο που πρέπει να δώσει βαρύτητα ο γιατρός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια διεθνής τάση η εξατομίκευση. Δηλαδή θα πρέπει να βλέπουμε τον κάθε ασθενή διαφορετικά. Ο ασθενής είναι το επίκεντρο και θα πρέπει να το βλέπουμε διαφορετικά. Ποιο είναι το προφίλ του, ποιες είναι οι ανάγκες του, ποιες είναι οι απαιτήσεις του, ποιες είναι οι αιτίες της πάθησής του, ποιες είναι οι προσδοκίες του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ένα απόλυτο πετυχημένο αποτέλεσμα και ένα ασθενή ο οποίος να είναι ικανοποιημένος. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε σήμερα λοιπόν για την ολική αρθροπλαστική του γόνατος και του ισχύου, δύο βασικές επεμβάσεις, οι οποίες επιτρέπουν την επιστροφή στην καθημερινότητα, αλλά και στην ποιότητα ζωής. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η μοναδικότητα του κάθε ασθενή και της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει κάθε άρθρωση αποτελούν κλειδί στην επιτυχημένη αρθροπλαστική τόσο του γόνατος όσο και του ισχύου.
Η εξατομίκευση στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού, σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία, μπορούν να αποκαταστήσουν βλάβες στις αρθρώσεις, προσφέροντας και πάλι ποιότητα ζωής στον ασθενή. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.